συγχαρητήρια στους παίκτες για το αποτέλεσμα και για την προσπάθεια στα δύο αγώνα και στο τρίτο. Θα πρέπει να φτάσουμε στην ολοκαιρία. Είναι καθαρά θέμα για εγώ. Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν είχαμε γρήγορα πόδια, δεν είχαμε αντιδράσεις, δεν βάλαμε το σύνολο μας. Χρειάστηκε ψηφισμό για να φτάνουμε στο τέταρτο. Το κάνουμε. Και φυσικά το πρόξιμο που δεν είναι εδώ μας πάντα να δίνει. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν είχαμε καλή αμυντική εκτέλεση στο τρίτο δεκάλεπτο, μας θέλεσε ουσιαστικά τους πόντους στον εθνιασμό πρωτεύοντα. Που μας έδωσε τη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το σκοράρισμά μας. Αυτός είναι ο συνδυασμός για τον τρόπο που η ομάδα λειτουργήσε στην Ελλάδα. Να αναλάβουμε την ερώτηση σας. Από εκεί και πέρα υπάρχει πραγματική κουράση και είναι για μας πολύ σημαντικό το πώς θα διαχειριστούμε. Υπάρχουν αρκετοί μικροδραματισμοί και φυσικά ο τραυματισμός που μας λέει. Που οπωσδήποτε κάνουν το όνομα του Λόγου Ιησού. Γιατί ουσιαστικά θα παίξουμε σε δύο μέρες, χωρίς να κάνουμε άλλο δεν θα κάνουμε από όλους τους χώρους, θα κάνουμε πολύ χαρακτήρες να κάνουμε άλλους. Και θα κάνουμε μια απλή προπόνηση στην Παρασκευή και να παίξουμε το Σάββατο. Πιστεύω ότι θεάω είναι μια καλή ομάδα, περίμενα αυτό το πράγμα, είναι μια καλή ομάδα, έχει πολύ καλή ισορροπία. Και ο Τζεραμί που έπαιξε για αυτή τη φορά φέτος, ένας πολύ καλός παίκτης, το ξέρω και προσωπικά σε ειδικές ομάδες. Διάβαζε πολύ καλά παιχνίδι, πολύ καλή λόγος. Ήταν πολύ αποτελεσματικό σήμερα, μέσα στο καλό. Μα την πρέπει σε κόσμο. Γενικά η Θεό, όπως βλέπετε, είναι και όλες οι ομάδες είναι πολύ καλές. Στο μόνο. Διαγωνιστικές. Αυτά. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι από το νέο μαθητή, κυρίως ήταν πολύ μεγάλο πώς. Πώς όλα με την ώρα που πήγα τώρα, πώς. Όχι να πώς τελείως τύπος κάνει έτσι, μόνο κάτι άσχημο θέλει. Να πω την αλήθεια τώρα, η κατάσταση του δεν πίεσε, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να το πούμε μια καλό βράδυ ή άλλο το πρωί. Να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για το τι επιπτώσεις θα έχει αυτό το χτύπημα τόσο. Μέτρη. Είναι η όλη πλευρά, έχει βάλει το διορίσιο ακριβώς. Θα κάνει μια την άλλη βράδυ κάποια σύνταση. Και θα δούμε άλλη δουλειά. Σίγουρα ισχύει καλά που μας βέβαια σήμερα τα λάθη μας δεν ήταν πολλά, δεν ήταν λόγος ήταν. Αλλά έχει το δίκιο σε κάποια σημεία, ήταν 8 λάθη, δεν είχαμε πολλά λάθη, αλλά έχει το δίκιο σε κάποια σημεία, ήταν όμως το συγκεκριμένο λάθος το οποίο έχει εστιάσει τώρα και έχουμε όλοι ένα εμάς. Δεν ήταν ευθύνη του Waters, ήταν ευθύνη του Άλτρεκ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, βασικά του Τζέικ ήταν ευθύνη. Δεν έφυγε ο Waters, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει διαφορετικά και γι' αυτό έγινε αυτό το λάθος. Πιστεύω ότι τα δύο σουτ που, για να ολοκληρώσω την πρώτη μου ερώτηση, γιατί θέλω να πω, τα δύο σουτ του Τζέικ και του Μόρτου, τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, γιατί κάποιον τρόπο το οποίο έρχεται μετά από ένα μεγάλος άστοχο σουτ. Είναι αποτέλεσμα της προπόνησης που κάνει κάθε μέρα εδώ το πρωί. Όχι το έβαλε, το γεγονός ότι το πήρε. Προσωπικά μένω εκτός από αυτά. Δεν τα παρακολουθώ. Εγώ ξέρω τι γίνεται, ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Ξέρω τι να περιμένω. Είμαι ψύχρεμος. Οτιδήποτε είναι σε θεωρητική βάση είναι επικίνδυνο. Και μάλιστα τώρα είμαστε πολύ νωρίς στη χρονιά και είναι πολύ πρόωρα
μητέρα του. Εδώ κάνουμε μέχρι να παίξει μόλις το μόνο του μήνου και βγάζουμε στην περάσμα. Χρειάζεται νομίζω κοιτάξτε, το βασικό συστατικό για να προοδεύεις είναι ένα και μοναδικό. Μάλλον δύο, να δουλεύεις. Και ταυτόχρονα να έχεις υπομονή. Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό για να κουμπώσεις το πρώτο. Οτιδήποτε απότομο δεν είναι στέρεο, δεν είναι ασφαλές, είναι επικίνδυνο. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα κάνει προσπάθεια. Έχει και ψυχισμό, έχει και ανταγωνιστικότητα και προχωράει. Νομίζω ότι αυτό βλέπει ο κόσμος και γι' αυτό καλύτερα την ομάδα. Σημαντική βοήθεια από κάποιους παίκτες, το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε ενέργεια, ήμασταν πιο φρέσκοι. Κάτι που δεν έγινε στο δεύτερο. Και αυτό που θερηθήκαμε βασικά είναι αυτό που το είπα, ότι θερηθήκαμε τους πόντους που ανεπίδη που για μας είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η πόντη έρχεται μέσα από την άμυνα. Και φυσικά το να παίξει το γήπεδο χρειάζεται ενέργεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να πιάσει την μπάλα στο αμυντικό λιμάνι και έχει από καλά. Ακριβώς για αυτό το δίκαιο στις που θύμισα κανένα λόγο. Έτσι και για αυτό το λόγο δείτε, για να έχουμε ένα χτύπημα στην περιφέρεια, γιατί είχαμε κάνει αυτές τις προσπάθειες. Ένας σπουδός παίκτης, ο οποίος δημιουργεί ανισορροπία, γιατί ο αμυντικός του θα μείνει λίγο πιο μέσα. Θα μείνει λίγο πιο μπροστά. Δεν σε βρήκε την ευκαιρία και σου θα δω. Είναι κάτι που το θέλαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρώτο σχέδιο του ερωτήματος, δεν σκέφτομαι το σχέδιο, δεν σκέφτομαι ενίσχυση ή οτιδήποτε τέτοιο. Πιστεύω ότι πρέπει να διαχειριστούμε την κούραση. Αναμφίβολα θα έχουμε κόστος λόγω κούρασης, αλλά πιστεύω ότι το κόστος αυτό θα είναι μικρότερο από το κόστος που θα δημιουργήσει μια ανισορροπία στην ομάδα με κάποια προσέγγιση. Είναι πολύ αφιλικό. Σίγουρα θα έχει κόστος όμως η κούραση. Παντού έχει, πάντα έχει. Ναι, η ομάδα έχει αποδώσει καλά σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα ενός παιχνιδιού, όχι σε ολόκληρο το παιχνίδι. Έχουμε αρκετές καλές στιγμές που μας κάνουν αισιόδοξους και δείχνουν ότι η ομάδα έχει δυνατότητες. Επίσης, η ομάδα έχει δείξει και στοιχεία χαρακτήρα, όπως και σήμερα, αλλά και στο Καζάν. Αλλά εγώ θα έλεγα και στο Τράβολο. Όσοι ήταν εκεί, το πιστεύω έχουν την ίδια γνώμη με εμένα. Νομίζω ότι είμαι αφησιόδοξη, αλλά είναι πολύ πρόβλημα να βγάλουμε συμπέρασμα γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχουμε καν τελειώσει τον πρώτο γύρο. Χρειαζόμαστε και άλλες νύχτες για να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε κοντά στην πρόκληση στην επόμενη φάση. Δεν το σκεφτόμαστε καν. Πρέπει να κοιτάμε για τα κλίδια του ακριβώς την επόμενη μέρα.